Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα δούμε κάποια προβλήματα με εξισώσεις. Πολλές φορές, αντί να μας δώσουν να λύσουμε κατευθείαν μια εξίσωση, θα μας την περιγράφουν μέσα από ένα πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει εμείς, αφού κατανοήσουμε καλά το πρόβλημα, αρχικά να το περιγράψουμε με μια εξίσωση και στη συνέχεια να το λύσουμε. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη. Ωστόσο, μπορεί να απλοποιηθεί ακολουθώντας τα εξής βήματα. Στο πρώτο βήμα, διαβάζουμε καλά την εκφώνηση του προβλήματος και προσδιορίζουμε αυτό που ψάχνουμε να βρούμε και στη συνέχεια το εκφράζουμε με κάποια μεταβλητή. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να εκφράσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφει η εκφώνηση με τη βοήθεια της μεταβλητής αυτής. Έπειτα, περιγράφουμε το πρόβλημα με μια εξίσωση και τέλος λύνουμε την εξίσωση αυτή. Ας δούμε τώρα κάποια παραδείγματα ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η μεθοδολογία. Παράδειγμα πρώτο. Το τριπλάσιο ενός αριθμού ισούται με 30. Να βρεθεί ο αριθμός αυτός. Αρχικά, εφόσον ζητάμε έναν συγκεκριμένο αριθμό, θα θέσουμε ως χ τον αριθμό αυτό που ψάχνουμε. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η εκφώνηση αναφέρει το τριπλάσιο ενός αριθμού. Δηλαδή το τριπλάσιο του αριθμού χ, το οποίο περιγράφεται από τη σχέση 3 επί χ. Μας λέει όμως ότι το τριπλάσιο ενός αριθμού ισούται με 30. Δηλαδή, αν θέλαμε να το γράψουμε ως εξίσωση, θα λέγαμε ότι 3 φορές το χ, δηλαδή 3χ, ίσον με 30. Απομένει απλά να λύσουμε την εξίσωση. Η εξίσωση 3χ ίσον 30 λύνεται γράφοντας χ ίσον 30 δια 3, άρα χ ίσον 10. Επομένως, ο αριθμός που αρχικά ψάχναμε είναι ο αριθμός 10. Παράδειγμα δεύτερο. Ένας αριθμός αυξημένος κατά 10 ισούται με 17. Να βρούμε ποιος είναι ο αριθμός αυτός. Και πάλι, εφόσον ψάχνουμε έναν αριθμό, θέτουμε χ τον αριθμό αυτό. Προσέξτε τώρα ότι λέει ένας αριθμός αυξημένος κατά 10. Δηλαδή, στον αριθμό αυτό που έχουμε, τον χ, θα πρέπει να προσθέσουμε 10. Άρα παίρνουμε την έκφραση χ συν 10. Όταν όμως αυτός ο αριθμός αυξηθεί κατά 10, το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με 17. Άρα, μπορούμε να καταλήξουμε στην εξίσωση χ συν 10 ίσον 17, την οποία και αν λύσουμε, προκύπτει εύκολα ότι χ ίσον 7. Δηλαδή, 7 είναι ο αριθμός που αρχικά ψάχναμε. Παράδειγμα τρίτο. Το διπλάσιο ενός αριθμού μειωμένο κατά 3 ισούται με 5. Να βρεθεί ο αριθμός αυτός. Θα θέσουμε αρχικά χ τον αριθμό που ψάχνουμε. Και τώρα σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε όλα τα στοιχεία της εκφώνησης με βάση αυτό το χ. Αρχικά αναφέρει η εκφώνηση το διπλάσιο του αριθμού αυτού. Δηλαδή, εφόσον είχαμε θέσει χ αυτόν τον αριθμό, τότε το διπλάσιο του θα είναι το 2 επί χ. Στη συνέχεια λέει ότι το διπλάσιο ενός αριθμού μειωμένο κατά 3. Δηλαδή, έχοντας το διπλάσιο, το 2χ, θα πρέπει να αφαιρέσουμε 3. Άρα παίρνουμε την έκφραση 2χ μείον 3. Και όλο αυτό ισούται με 5. Επομένως, καταλήγουμε στην εξίσωση 2χ μείον 3 ίσον με 5, την οποία και αν λύσουμε, θα καταλήξουμε με εύκολες πράξεις στο ότι ο αρχικός αριθμός που ψάχναμε είναι ο αριθμός 4. Παράδειγμα τέταρτο. Σε μία τάξη 25 μαθητών, τα αγόρια είναι 5 λιγότερα από τα κορίτσια. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει η τάξη? Σε αυτήν εδώ την άσκηση, βλέπουμε ότι ψάχνουμε και τον αριθμό των αγοριών και τον αριθμό των κοριτσιών. Μας αφήνεται ελεύθερο σε εμάς να αποφασίσουμε εμείς τι θα θέσουμε ως άγνωστο. Ας πούμε ότι χ είναι ο αριθμός των αγοριών. Αφού τα αγόρια από την εκφώνηση ξέρουμε ότι είναι 5 λιγότερα, αυτό σημαίνει ότι τα κορίτσια είναι 5 περισσότερα. Άρα, αν έχουμε θέσει ως χ τον αριθμό των αγοριών, τότε ο αριθμός των κοριτσιών, που είναι 5 περισσότερα, θα είναι χ συν 5. Όλα τα παιδιά όμως στην τάξη είναι 25. Δηλαδή, αν προσθέσουμε τον αριθμό των αγοριών και τον αριθμό των κοριτσιών, το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με 25. Επομένως, θα καταλήξουμε στην εξίσωση ότι χ, που είναι ο αριθμός των αγοριών, συν χ συν 5, που είναι ο αριθμός των κοριτσιών, ισούται με 25. Λύνουμε αυτή την εξίσωση ως προς χ και καταλήγουμε στο ότι χ ίσον 10. Κατά συνέπεια, εφόσον τα κορίτσια είναι 5 παραπάνω, θα είναι 10 συν 5, δηλαδή 15.
Την ίδια άσκηση θα μπορούσαμε αρχικά να είχαμε θέσει ως χ τον αριθμό των κοριτσιών. Τότε όμως ο αριθμός των αγοριών θα ήταν χ-5, αφού τα αγόρια είναι λιγότερα. Πάλι θα τα προσθέταμε, πάλι θα τα εξισώναμε με τον αριθμό 25 και θα καταλήγαμε σε μια διαφορετική τιμή του χ, η οποία θα ήταν λογικά ίσον με 15. Παράδειγμα 5. Δύο διαδοχικοί αριθμοί έχουν άθροισμα 15. Να βρεθούν οι αριθμοί αυτοί. Ψάχνουμε δύο αριθμούς οι οποίοι μάλιστα είναι διαδοχικοί. Ξεκινάμε θέτοντας χ τον πρώτο από αυτούς τους δύο αριθμούς. Διαδοχική αριθμή σημαίνει ότι ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Φανταστείτε ότι ο διαδοχικός του 5 είναι ο αριθμός 6, ο διαδοχικός του 8 είναι ο αριθμός 9. Κατά συνέπεια, αν έχουμε τον αριθμό χ, τότε ο διαδοχικός του θα είναι ο χ-1. Εάν τους προσθέσουμε τώρα αυτούς τους αριθμούς, δηλαδή αν κάνουμε χ συν χ-1, θα πρέπει να πάρουμε το άθροισμα 15. Επομένως, καταλήγουμε στην εξίσωση χ συν χ-1 ίσον 15, την οποία κελίνουμε και καταλήγουμε μετά από εύκολες πράξεις στο ότι χ ίσον 7. Άρα, ο πρώτος αριθμός είναι ο 7. Κατά συνέπεια, ο δεύτερος, ο διαδοχικός δηλαδή του 7, θα είναι ο αριθμός 8. Παράδειγμα 6. Το άθροισμα τριών διαδοχικών άρτιων αριθμών ισούται με 24. Να βρεθούν οι αριθμοί αυτοί. Και πάλι ξεκινάμε θέτοντας χ τον πρώτο από αυτούς τους τρεις αριθμούς. Τώρα θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν έχουμε τρεις οποιουσδήποτε διαδοχικούς αριθμούς, αλλά έχουμε τρεις διαδοχικούς άρτιους αριθμούς. Φέρνουμε στο μυαλό μας ένα απλό παράδειγμα κανονικών αριθμών. Εάν είχαμε τον αριθμό 2, τότε ο επόμενος, ο διαδοχικός του δηλαδή άρτιος, θα ήταν ο αριθμός 4. Αν είχαμε τον αριθμό 6, ο επόμενός του θα ήταν ο αριθμός 8. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δύο διαδοχικοί άρτιοι αριθμοί διαφέρουν μεταξύ τους κατά 2. Επομένως, εάν ο πρώτος από αυτούς τους άρτιους ήταν ο χ, τότε ο δεύτερος θα ήταν ο χ-2. Ο τρίτος θα ήταν ο χ-4. Τώρα, η εκφώνηση λέει ότι αυτούς τους τρεις αριθμούς θα πρέπει να τους προσθέσουμε. Άρα θα κάνουμε χ συν χ-2 συν χ-4. Και μάλιστα, το άθροισμά τους θα είναι ίσο με τον αριθμό 24. Επομένως, καταλήξαμε στην εξίσωση χ συν χ-2 συν χ-4 ίσον 24. Λύνουμε αυτή την εξίσωση και βρίσκουμε ότι χ ίσον 6. Επομένως, ο πρώτος από αυτούς τους τρεις άρτιους είναι ο 6, συνεπώς ο δεύτερος είναι ο χ-2, δηλαδή ο 6-2, 8, και ο τρίτος είναι ο χ-4, δηλαδή ο 6-4, δηλαδή ο 10. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.